Σχεδόν 6 χρόνια μετά την τραγωδία στο Μάτι και οι φωνές όλων εκείνων που καίγονταν αβοήθητοι, ζωντανοί, ηχούν στα αυτιά των συγγενών τους αλλά και των εγκαυματιών. Από την πρώτη στιγμή φώναζαν για παραλήψεις και αμέλειες που έγιναν από τον κρατικό μηχανισμό. Ήδη έχει καταδικαστεί ο τότε διοικητής του συντονιστικού κέντρου Ιωάννης Φωστιέρης σε ποινή φυλάξης 2 ετών με αναστολή για κατάθεση ψευδών στοιχείων στη δικαιοσύνη σχετικά με τις κινήσεις των πυροσβεστικών οχημάτων κατά την πυρκαγιά. Επιτέλους μπαίνει και μια σφραγίδα σε αυτό το πράγμα, με αυτή την απόφαση. Ότι δεν είμαστε τρελοί, ξέρουμε τι λέμε. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί, ποιοι έχουν προσπαθήσει να συγκαλύψουν την υπόθεση και με ποιο τρόπο. Ξέραμε ότι έγινε μια προσπάθεια από κάποιους υπεύθυνους να παραποιηθούν στοιχεία που αφορούν τις ώρες, τον αριθμό των οχημάτων και των πτυτικών μέσων και τις αιτίες της μετακίνησής τους. Είχε προηγηθεί η μήνυση του αρχιπύραρχου Γιάννη Κώστα, ο οποίος ανέφερε ότι υπήρχαν ανακριβή στοιχεία στο σύστημα που καταγράφει τη θέση και την κίνηση των οχημάτων της πυροσβεστικής. Το Engage, αυτό δηλαδή που αποδείκνυε που βρίσκονταν τα οχήματα σε ποια χρονική στιγμή και άρα ποιος ήταν ο ρόλος όλων των αξιωματικών της πυροσβεστικής στην κατάσβεση ή στην παράληψη που έκαναν κατά τη διαδικασία όλης αυτής της εθνικής καταστροφής. Η αντίστροφη μέτρηση για την απόδοση ποινικών ευθυνών στους 21 κατηγορουμένους για την τραγωδία στο Μάτι έχει αρχίσει. Σε λίγες ώρες οι δικαστές του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου της Αθήνας θα ανακοινώσουν την ετοιμιγωρία τους με τον κίνδυνο παραγραφής των αδικημάτων να είναι ορατός όταν φτάσει η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Δεν περιμένω ότι θα τιμωρηθεί κάποιος ουσιαστικά. Μιλάμε για το μεγαλύτερο έγκλημα σε αυτή τη χώρα σε καιρό ειρήνης. 104 νεκροί, 11 παιδιά ανάμεσά τους. Ο εισαγγελέας έχει προτείνει την ενοχή 9 κατηγορουμένων και την αθώωση συνολικά 12 προσώπων, μεταξύ των οποίων η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης.